Ενδιαφέρον έχουν τα όσα εξελίσσονται στον χώρο της υγείας με φόντο και τις αποφάσεις της περιφέρειας Πελοποννήσου. Στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας έχουμε και τον διοικητή του νοσοκομείου Καλαμάτας, τον κύριο Γιώργο Μπέζο. Καλησπέρα, κύριε Μπέζο. Καλησπέρα, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Ουσιαστικά είδαμε και τα όσα έχουν αναφορά, θα λέει κανείς, στα κέντρα υγείας και είναι αποφάσεις που σχετίζονται με τον τρόπο με τον οποίο κινείται η περιφέρεια Πελοποννήσου και μια κριτική που υπήρξε και από μέρους σας. Τι θα μπορούσε να γίνει και δεν έγινε στα κέντρα υγείας? Κοιτάξτε, κύριε Κανελόπουλε, εγώ πήρα το θάρρος και κατέθεσα μία διαπίστωση λόγω του γεγονότος ότι από το 2010 υπηρετώ το κομμάτι της υγείας από την θέση της διοίκησης του νοσοκομείου Καλαμάτας και είμαι σε θέση να γνωρίζω με κάθε λεπτομέρεια κάποια ζητήματα. Ένα εξ αυτών ήταν αυτό που έθεσα σε σχέση με την υποχρέωση που είχε η περιφέρεια Πελοποννήσου και διέθετε τους πόρους, τους κοινοτικούς και την προηγούμενη προγραμματική περίοδο και στην νυν προγραμματική περίοδο να προχωρήσει σε ιατροτεχνολογική, ενεργειακή, ηλεκτρομηχανολογική και κτηριακή αναβάθμιση όλων των κέντρων υγείας της περιφέρειας Πελοποννήσου. Αφορμή για να δημοσιεύσω αυτή τη διαπίστωση ήταν μια πρόσφατη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου μέσα σε πανηγύρια. Αλλά δεν κατάλαβα ποτέ γιατί ήταν αυτά τα πανηγύρια 8 χρόνια και 6 χρόνια μετά, όπου ο Περιφερειάρχης υπέγραψε μια προγραμματική σύμβαση 6 χρόνια μετά να προχωρήσει σε αυτή του την πρωταρχική υποχρέωση που είχε από τότε απέναντι στον τομέα της υγείας. Και ειδικότερα, από το 2010 και 2011 υπάρχουν δύο υπουργικές αποφάσεις. Μία του τότε Υπουργού κυρίου Λοβέρδου και άλλη μία του τότε Γενικού Γραμματέα του κυρίου Πολύζου. Που τι του έλεγαν? Του έλεγαν ότι μιας και διαθέτεις τους πόρους μέσα από το ΠΕΠ για την περίοδο 2007-2013, προχώρα άμεσα, ορίμασε τις μελέτες και τα έργα και προχώρασε όλα τα κέντρα υγείας της Πελοποννήσου σε αυτή την αναβάθμισή τους. Πέρασε λοιπόν η προηγούμενη προγραμματική περίοδο, πλησιάζει να τελειώσει και η διάρκεια της νυν προγραμματικής περίοδου και τώρα στο παραένα, 5 μήνες, 6 μήνες πριν τις εκλογές, θυμήθηκε ο κύριος Περιφερειάρχης μέσα σε πανηγύρια να μας πει ότι προχωράνε τα κέντρα υγείας. Λοιπόν, ως υπεύθυνος πολίτης ένιωσα ότι αυτή τη στιγμή δέχομαι μια κοροϊδία από ένα θεσμικό πρόσωπο, τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. Λοιπόν, και κατέγραψα δημόσια αυτή τη διαφωνία μου και έθεσα ακριβώς πώς είναι τα πράγματα. Την ίδια ώρα θα λέει κανείς ότι υπάρχει και διαφορετική αντιμετώπιση στην πολιτική της Περιφερειακής Αρχής όσον αφορά τα νοσοκομεία και μεταφέρατε Βεβαίως. Και παραδείγματα που έχουν να κάνουν με άλλες περιφέρειες, το τι κάνουν. Πριν έρθω σε αυτό που με ρωτάτε, να συμπληρώσω και κάτι ακόμα. Γιατί ευλόγως μπορούν να θέσει κάποιος το ερώτημα, μα στη Μεσσηνία δεν προχώρησε αυτή η αναβάθμιση σε κάποια κέντρα υγείας και σε κάποια περιφερειακά ιατρία? Λοιπόν, η απάντηση είναι καθαρή. Εγώ και 5 συνεργάτες μου, κύριε Κανελόπουλε, ξέρουμε πολύ καλά τι τραβήξαμε για να οριμάσουμε αυτές τις μελέτες και χιλιάδες τηλέφωνα που κάναμε τότε να προχωρήσουν αυτά. Και μάλιστα κάποια από αυτά έγιναν ως φορέας υλοποίησης στο ίδιο το νοσοκομείο, όχι η περιφέρεια Πελοποννήσου, το ίδιο το νοσοκομείο Καλαμάτας. Δηλαδή το κέντρο υγείας Αγίου Νικολάου, στο γεγονός ότι προχώρησε αναβάθμιση, με φορέα υλοποίησης το ίδιο το νοσοκομείο. Δηλαδή με ποιον, με ένα μηχανολόγο μηχανικό και με μια πολιτικό μηχανικό. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα το ερώτημα που μου θέσατε για τα νοσοκομεία. Κοιτάξτε, γεγονότα καταγεγραμμένα. Η κυρία Δούρου, και αυτή τη στιγμή είναι εντελώς τυχαία και ενδεικτικά τα ονόματα των περιφερειαρχών που επικαλούμε, αλλά εκεί έχουν καταγραφεί αυτά τα γεγονότα που θα εκθέσω και γι' αυτό τα δημοσιοποιώ. Η κυρία Δούρου, Περιφερειάρχη Αττικής, έδωσε στα νοσοκομεία της Αττικής από ιδίους πόρους, όχι από το ΕΣΠΑ. Το τονίζω αυτό. Όχι από το ΕΣΠΑ κοινοτικούς πόρους. Από ιδίους πόρους, από τον προϋπολογισμό δηλαδή της περιφέρειας Αττικής. Περίπου 60 με 65 εκατομμύρια στα νοσοκομεία της Αττικής, προκειμένου να προχωρήσουν στην προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και άλλων εργασιών που έπρεπε να γίνουν, προκειμένου να βαθμιστούν τα νοσοκομεία αυτά.
γιατί προφανώς το θέμα της υγείας το έχει ψηλά στην ατζέντα της. Δεν είναι η μόνη όμως. Το ίδιο έκανε και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, ο κύριος Καρυπίδης, που έδωσε περίπου 15 εκατομμύρια. Και μάλιστα τα 15 εκατομμύρια είναι και ένα κομμάτι του λιγνητόσιμου που έχουν αυτοί, τον πόρο του λιγνητόσιμου. Και μάλιστα, πέρα από τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, έδωσε τα και κίνητρα από τους πόρους του προϋπολογισμού της περιφερειάς του, κίνητρα σε γιατρούς. Και όταν λέμε κίνητρα, οικονομικά κίνητρα, περίπου συν 500 ευρώ σε κάποιους που θέλουν να πάνε να υπηρετήσουν κέντρα υγείας, περιφερειακά ιατρία και νοσοκομεία στην περιφέρεια εκεί. Λοιπόν, απέναντίας, ο κύριος Στατούλης όχι μόνο δεν μπήκε στη λογική να σκεφτεί να δώσει έστω και ένα ευρώ από τον προϋπολογισμό της περιφέρειας, αλλά και τους πόρους τους κοινοτικούς από το 2010-11 που είχε για την αναβάθμιση των περιφερειακών ιατρίων και των κέντρων υγείας, δεν τα αξιοποίησε. Και όλα αυτά, εγώ τα έθεσα δημόσια τώρα, γιατί μπορεί κάποιος να βγει και να πει, μα τώρα τα λες, γιατί. Γιατί μόλις πρόσφατα είδα πανηγυρισμού σε ένα περιφερειακό συμβούλιο, στο γεγονός ότι υπέγραφε την προγραμματική σύμβαση ότι θα τα κάνει. Πότε δηλαδή, χρειάζεται δηλαδή 3 και 4 ΕΣΠΑ ο κύριος Στατούλης για να αναβαθμίσει την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που είναι μέσα στις υποχρεώσεις σου. Και το κορυφαίο, βγαίνει σε διάφορα συνέδρια και σε κάποιες εκδηλώσεις και λέει ότι θέλει και την αρμοδιότητα της εποπτείας και της λειτουργίας των νοσοκομείων. Εδώ την υποχρέωση να αναβαθμίσει 5 κέντρα υγείας δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Ζητάει να έχει και την αρμοδιότητα. Κάτι δεν πάει καλά. Και ένιωσα την υποχρέωση να βγω και να τα καταθέσω δημόσια. Και καλά κάνατε. Κύριε Μπέζο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση. Καλά, και εγώ ευχαριστώ.